Έχει πάρα πολύ αέρα. Ήταν μια άτυχη στιγμή. Δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα. Έχω πει για τις δυσκολίες του λιμανιού, τις δυσκολίες του πλοίου. Είναι μεγάλα βαπόρια για αυτό το λιμάνι. Βλέπετε ότι έπεσε δίπλα εκεί το βαπόρι και δεν υπήρχε ένα προστατευτικό λάστιχο να ακούμπησε πάνω στα τσιμέντα. Λοιπόν, τα προβλήματα του λιμανιού είναι πολλά. Έχω χαράξει εδώ και κάνα εξάμηνο κάτι σημάδια εκεί πέρα για να βάλουμε κάποιες πίτες. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Προβλήτα που ήταν στη μέση, αυτοί που την έχουν βγάλει άχρηστη, γι' αυτό και δεν πρόκειται ποτέ να πάμε μπροστά. Είμαστε πολλά χρόνια πίσω. Θα μπορούσε να είναι έτοιμη από πολύ καιρό. Δεν έχουν κάνει τίποτα. Μια μπετονιέρα είναι και να τη δίνουν στα βαπόρια. Ανεξάρτητα αν δεν είναι πιστοποιημένη. Εν πάση περιπτώσει, έτυχε στον άνθρωπο μια κακιά ώρα ήταν. Σημασία έχει ότι δεν χτύπησε άνθρωπος. Όλοι οι επιβάτες, οι χιώτες βγήκαν με ασφάλεια και οι μυτιλινοί τα ίδια πιστεύω. Και από εκεί και πέρα το βαπόρι θα συνεχίσει το ταξίδι του. Κύριε Ρεβανίτη, το ξέρετε πολύ καλά το λιμάνι. Έχει κάποια σημεία στα οποία προς τα νότια μπορούσα και να βρει. Κοιτάξτε, το μισό λιμάνι από τα δικαστήρια και κάτω έχει μικρό βύθισμα. Δηλαδή μπορεί να είναι και κάτω από 5 μέτρα. Εδώ η μανούβρα είναι περιορισμένη, τα πλοία είναι 200 μέτρα. Και οπωσδήποτε ό,τι γίνει πρέπει να γίνει μέσα στη μέση του λιμανιού. Όταν πνέουν τώρα τέτοιοι άνεμοι 8 και 9 από φορ, που πολλές φορές η ΕΜΗ δεν έχει μοντέλα εδώ στοιχείο να δει στα ψαρά τις τοπικές καιρικές συνθήκες, αφήνουν τα καράβια και φεύγουν με 9 από φορ και λένε στα δελτία 8. Μπαίνει μέσα ο άνθρωπος γιατί πρέπει να βγάλει τον κόσμο, ο κάθε άνθρωπος, και τα αυτοκίνητα και αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Τώρα όμως σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε κάτι εμείς από τη στεριά γιατί όλοι είμαστε κριτές του καπετάνιου. Ο καπετάνιος αυτή τη στιγμή είναι σε μια σύγχυση ο άνθρωπος, κανένας δεν θέλει να γίνονται αυτά τα πράγματα και από εκεί και πέρα να κοιτάξουμε να συνεχίσει το βαπόρι το ταξίδι του. Είχε, κύριε Ερμανίτη. Το πρωί πρέπει να ήταν 8, μπορεί και 9 την ώρα που έμπαινε το πλοίο μέσα. Καπετάνιε, σας είδαμε από νωρίς το πρωί, τουλάχιστον από τις 7.30 ώρα να βρίσκεστε εδώ και να προσπαθήσετε να βοηθήσετε τον συνάδελφό σας. Ναι. Η εικόνα που σας μετέφερε εκείνος από πάνω από τη γέφυρα, ποια ήταν? Δεν μιλήσαμε για το πώς συνέβη, γιατί δεν είναι και σωστό αυτό το πράγμα. Αυτά τα ξέρει εκείνος. Εγώ δεν μπορώ να κρίνω τον άνθρωπο. Έτσι, γιατί είμαι στεριά. Αλλά και πάνω στο βαπόρι να ήμουν από τη στιγμή που εκείνος κάνει χειρισμούς, δεν μπορώ να το κρίνω. Βλέπετε τι αέρα φυσάει αυτή τη στιγμή. Εδώ πέρα λένε τώρα, λέει 6 ποφόρ 7, δεν είναι 6 ποφόρ 7. Άμα ανέβεις στο βαπόρι, πας στο κούρτσι, είναι 8 ποφόρ αυτή τη στιγμή. Δεν μπήκατε κάποια στιγμή στο πλοίο? Όχι, εδώ στο καταπέλτη μόνο βοήθησα για τους ανθρώπους που πήγαιναν έξω για να μην χτυπήσει κανένα άνθρωπο, τίποτα άλλο. Δεν είναι κανένα. Το βαπόρι έχετε δέσει πάρα πολλές φορές εδώ στο λιμάνι. Ναι. Παιδιά, όλοι πάμε για μια φορά, το ξέρετε αυτό το πράγμα, έτσι. Όλα αυτά τα πράγματα γίνονται μια φορά, δεν γίνονται πάντα. Καλό είναι να μην γίνονται. Τώρα, το λιμάνι μας το ξέρετε κι εσείς πιο καλά, ότι έχει προβλήματα, πάρα πολλά προβλήματα. Θα μπορούσαν να βάλουν μια βυθοκόρο και να το σκάβει σιγά σιγά, τουλάχιστον να πάει πιο κάτω από τα δικαστήρια, γύρω στα 6-7 μέτρα. Γιατί το κάθε βαπόρι που μπαίνει μέσα και είναι 200 μέτρα, είπα και πιο μπροστά ότι έχει περιορισμένο χώρο. Έτσι. Τώρα από εκεί και πέρα ήταν να μην γίνει. Σε εκείνο το σημείο είχε κολλήσει που σταμάτησε και κατέβηκε. Δεν ξέρω αν είχε κολλήσει. Εντάξει, αυτά τώρα μπορεί να έχει ακουμπήσει μόνο, αλλά αυτά τα δούνε τώρα. Θα κάνουν επιθεώρηση από κάτω και θα δούνε τι γίνεται. Ευχαριστώ. Έτσι, εντάξει. Άστε καλά, γεια σας.